ο Γίγκαμορ και το λευκό αγριογούρνο. Πολλούς αιώνες πριν, ζούσε στη Βρετανία ένας νεαρός υπότιος που λεγόταν Γίγκαμορ. Μια μέρα ο θείος του, που ήταν ο βασιλιάς του τόπου, τον προσκάλεσε σε γεύμα. Και ενώ λοιπόν κουβέντιαζαν οι δυο τους για τούτο και για εκείνο, κάποιος τους μίλησε για ένα λευκό αγριογούρνο που ζούσε μέσα στο δάσος πέρα από το ποτάμι. Μάλιστα ανέφερε ότι από όλους τους υπότες που είχαν πάει ως εκεί για να πιάσουν το ζώο, κανένας δεν επέστρεψε. Κανένας! «Θέλω κι εγώ να δοκιμάσω», αναφώνησε αμέσως ο Γκίγκαμορ. Μάλιστα μάταια προσπάθησε ο βασιλιάς να το μεταπίσει. «Αυτός εκεί!» Το επόμενο κιόλας πρωί, ο νεαρός άνδρας καβάλισε το άλογό του και ξεκίνησε για το δάσος. Μόλις πέρασε το ποτάμι, διέκρινε αμέσως το λευκό αγριογούρουνο μέσα από τους θάμνους. Δίχως να δηλιάσει καθόλου, βάρθηκε να το κυνηγά, καλπάζοντας. Κάπως έτσι προχώρησε όλο ένα και πιο βαθιά μέσα στο δάσος. Κάποια στιγμή, ο Γκίγκαμορ βρέθηκε σε μία νυχτοσιά, όπου ορθωνόταν ένα επιβλητικό κάστρο. Η τεράστια πόρτα του ήταν ανοιχτή και φυσικά ο υπότης μας δεν δίστασε καθόλου να μπει μέσα. «Είναι κανείς εδώ?» φώναξε, δίχως να πάρει καμία απάντηση. Δεν υπήρχε ψυχή σε καμία από τις αίθουσες, που ήταν βέβαια ντυμένες με πολυτελή υφαντά και γεμάτες βαριά έπιπλα. Αποφάσισε λοιπόν να φύγει και να συνεχίσει το κυνήγι. Δεν είχε απομακρυνθεί πολύ όταν βρέθηκε μπροστά σε μία πηγή με κρυστάλλινο νερό, όπου μία πανέμορφη κόρη με μακριά μαύρα μαλλιά έπαιρνε το λουτρό της. Μαγεμένος λοιπόν από το θέαμα, ο Γκίγκαμορ κρύφτηκε πίσω από ένα θάμνο για να θαυμάσει την κοπέλα. Όμως εκείνη τον κατάλαβε αμέσως, ένιωσε την παρουσία του, γιατί δεν ήταν άνθρωπος, ήταν νεράιδα. «Γενναίοι υπότι, το βρίσκεις άραγε σωστό να κατασκοπεύεις ένα κορίτσι που λούζεται μοναχό, ε?» Ντροπιασμένος λοιπόν ο Γκίγκαμορ συστήθηκε και ζήτησε αμέσως συγγνώμη για τη συμπεριφορά του. Εκείνη τότε αποκρίθηκε. «Την αγένειά σου θα τη συγχωρήσω. Μη φοβάσαι πως θα σε τιμωρήσω. Όμως πρέπει στο σπίτι μου να μείνεις, αν θέλεις την ντροπή σου να ξεπλύνεις». «Λυπάμαι, μα έχουμε και δουλειές, πρέπει να φύγω. Έχω ένα λευκό αγριογούρουνο να κυνηγήσω, ε? Όταν την αποστολή μου όμως εκπληρώσω, στο υπόσχομαι, θα έρθω σπίτι σου ξανά να σ' ανταμώσω». Αυτά είπε ο νεαρός άνδρας. Η νεράιδα όμως επέμενε εκεί. «Την άδεια να το σκοτώσεις θα σου τη δώσω εγώ, γιατί μάθε πως όλα μου ανήκουν σε αυτό το δάσος, όλα». Ακούγοντας αυτά τα λόγια, ο Γκίγκαμορ κατάλαβε ότι δεν είχε άλλη επιλογή. Έπρεπε να μείνει, έπρεπε να ακολουθήσει την κοπέλα στο κάστρο της. Για 2 λοιπόν ολόκληρες μέρες, ο υπότης απόλαυσε πλούσια γεύματα, χορούς, δεξιώσεις. Ωστόσο όμως, το πρωί της τρίτης ημέρας πήγε στην νεράιδα και της είπε ότι ήταν καιρός. Ήθελε να φύγει πια, να κυνηγήσει το αγριογούρνο. Η απάντησή της όμως τον άφησε άφωνο. «Αν θέλεις, μπορείς να το κυνηγήσεις. Μα την οικογένειά σου δεν θα την ξαναντικρίσεις». Στη συνέχεια του εξήγησε πως δεν είχαν περάσει μόνο 3 μέρες όπως εκείνος νόμιζε, αλλά 300 ολόκληρα χρόνια. Όλοι οι άνθρωποι που κάποτε γνώριζε, συνεπώς είχαν πια πεθάνει. Κανένας δεν περίμενε την επιστροφή του. Ο Γκίγκαμορ, που δεν θα μπορούσε πια να πιστέψει αυτή την απίθανη ιστορία, της υποσχέθηκε να επιστρέψει στο κάστρο, αφού πρώτα επισκεπτόταν το θείο του. Η νεράιδα τον αποχαιρέτησε, προειδοποιώντας τον να μην φάει και να μην πιει τίποτα μέχρι να συναντηθούν ξανά. Ο υπότης κατάφερε τελικά να εχμαλωτήσει και να σκοτώσει το λευκό αγριογούρουνο που τόσο ήθελε. Αφού πήρε λοιπόν το κεφάλι του για τρόπαιο, κίνησε για το παλάτι του θείου του. Όταν όμως έφτασε εκεί, βρήκε μόνο ερείπια, καθώς και μερικούς χωρικούς που του επιβεβαίωσαν ότι είχαν περάσει πράγματι 300 ολόκληρα χρόνια από το θάνατο του βασιλιά. Δεν του έμεινε λοιπόν τίποτε άλλο από το να επιστρέψει
στο κάστρο της Νεράιδας και να ζήσει μαζί της. Στο δρόμο όμως, ωστόσο, τον έπιασε μία πείνα. Ξέχασε τις οδηγίες της Νεράιδας. Έκοψε ένα μήλο από μία μηλιά εκεί που βγήκε και δάγκωσε με μανία. Ξαφνικά άρχισε να γερνάει και με τις δυνάμεις του να τον έχουν εγκαταλείψει, έπεσε κατά γης. Δύο νεράιδες που έτυχε να περνάνε από εκεί έσπευσαν να το σώσουν και το πήραν μακριά, στην καρδιά του δάσους. Από εκείνη λοιπόν την ημέρα, κανείς δεν έμαθε το παραμικρό για τον Γκίγκαμορ. Μονάχα το κεφάλι του λευκού αγριογούρουνου βρέθηκε και φυλάχτηκε σε ανάμνηση της περιπέτειάς του.